Καλή και, και δροσερή. Μάλλον δροσερή θα είναι, όπως δείχνει. Δυστυχώς, τέλος πάντων, ζούμε ένα φυσιολογικό, νομίζω, φυσιολογική κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι φυσιολογικό, αυτό θα μας το πούνε οι ειδικοί, την άνοιξη τέτοιες θερμοκρασίες. Βασίζομαι σε αυτά που λέει ο λαός μας, Μάρτης Γάρτης και το Μάρτη ξυλαφύλαγε και όλα αυτά. Άρα θεωρώ ότι είναι. Δεν έχει παρακάνει, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κακό. Οι αγρότες νομίζω το θέλουν. Ναι, ναι, ναι. Ας ευχηθούμε το ίδιο. Λοιπόν, κυρία Χατζημαρκάκη, γίνονται rapid test κάτω από το Δημαρχείο, γιατί ναι. Τελευταία δεν έχουμε ανακοινώσεις τέτοιες ή μάλλον, ξέρω εγώ, δεν τις βρίσκουμε, δεν υπάρχει από εσάς κάποια ενημέρωση, γιατί υπήρχε ανακοίνωση εσάς, από εσάς κάποια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, μετά που έφυγε η Μαρία, η κυρία Ρουμελιωτάκη. Δεν έχουμε ανακοινώσεις τέτοιες, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, να σας εξηγήσω για πάμε. Καταρχάς το αίτημα του Δήμου είναι να γίνονται rapid test κάθε μέρα από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Κάτι τέτοιο βέβαια, όπως μας ενημέρωσαν και μάλιστα τα έχουμε κάνει γραπτό στα αιτήματά μας, δεν, σε σημείο να συγκρουστούμε και πολλές φορές με τους υπεύθυνους, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό λόγω του ότι δεν υπάρχει οδηγός που να μπορεί να καλύψει τα δρομολόγια, μιας και η έδρα τους είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αυτή είναι η απάντηση και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε επιπλέον επικοινωνία μας ενημέρωσαν ότι είναι στη διαδικασία πρόσληψης ενός επιπλέον οδηγού. Την προηγούμενη για εβδομάδα, το κάθε μέρα τώρα που ζητάμε. Ζητάμε το κάθε μέρα αλλά και τρεις φορές εβδομάδα να έρθουν και τέσσερις, πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Από εκεί και έπειτα, αυτό που τώρα, μάλλον η σειρά που τώρα πραγματοποιείται είναι να έρχονται κάθε Τετάρτη. Μόνο. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν Τρίτη, Παρασκευή. Σωστά. Τώρα θα έρθουν Τετάρτη μέχρι νεοτέρας λόγω προβλήματος ενός οδηγού. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Ναι. Πάλι το πρόβλημα είναι ο ένας οδηγός. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή την εβδομάδα θα έρθουν την Τετάρτη. Θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση για την ερχόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το κανονίζουμε εμείς. Απλά δεν υπάρχει ενημέρωση και επειδή ποτέ δεν απαντάει η κυρία Καρπούζη, η οποία είναι και υπεύθυνη κόμη, θα το πω και δημόσια, έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Και μάλιστα σε σημείο παρεξήγηση. Δεν είμαι ικανοποιημένη από την συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν είμαστε ικανοποιημένοι λόγω του ότι εμείς σαν Δήμος από την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι έχουμε κάνει τα μέγιστα και πέρα από τις αρμοδιότητές μας. Έχουμε πληρώσει αρκετές χιλιάδες ευρώ για τεστ και έχουμε βάλει το γιατρό εργασίας παρότι δεν ήταν και φθηνού η αρμοδιότητά του να πραγματοποιούμε τεστ. Πλέον όμως είναι λίγο άδικο να βλέπεις ότι στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιούνται κάθε μέρα δωρεάν τεστ για όλο τον κόσμο και εμείς εδώ να ψάχνουμε ας πούμε λύσεις να παραχωρήσουμε το κλειστό για να πάνε οι γιατροί. Ωραία, ωραία. Μισό λεπτό τώρα να τα διαχωρίσουμε. Από το νοσοκομείο να πραγματοποιήσουν εκεί τα τεστ για να μην συνοστίζει το κόσμο, ενώ θα μπορούσε η συγκεκριμένη υπηρεσία να πραγματοποιεί τεστ όπως το κάνει τεστ. Δηλαδή ο οδηγός είναι το πρόβλημα στην ιστορία αυτή. Δεν μπορεί να οδηγήσει, δηλαδή κάποιος από εκεί πρέπει να είναι. Ο οδηγός, ότι δεν υπάρχει οδηγός και είναι στη διαδικασία πρόσληψης ενός οδηγού. Να. Δεν με ικανοποιεί και δεν μας ικανοποιεί. Μάλιστα. Υπάρχει μια σχετική αλληλογραφία, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό. Γιατί είμαστε πάντα ρηγμένοι, δηλαδή πάντα είμαστε το αυτό του να μην πω τώρα. Που πήραμε και από την επίσημη απάντηση είναι ότι η έδρα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, του ΕΟΔΗ τέλος πάντων, είναι στον Άγιο Νικόλαο και ανάλογα με τις ανάγκες και τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής πραγματοποιούν και τα τεστ. Ευελπιστώ ότι τουλάχιστον οι δύο φορές εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα θα ισχύουν επίσης. Άρα για αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, την Τετάρτη rapid test. Ναι. Ωραία. Πάμε στα σχολεία. Ναι, Βαγγέλη, θες να ρωτήσεις κάτι? Ναι, όχι, ότι ταυτόχρονα βέβαια όταν έχουμε μόνο μία φορά την εβδομάδα και όπως έχουμε τονίσει δεν είναι μια ευθύνη τώρα του Δήμου εδώ είναι μια ευθύνη της κινητής μονάδας και της αδυναμίας λόγω οδηγού. Η εικόνα που έχουμε θα είναι πολύ μικρότερη και πολύ πιο προβληματική σχετικά με όσα συμβαίνουν με το θέμα του κορονοϊού, ο οποίος ξέρουμε ότι είναι εδώ. Και με αποτέλεσμα και αυτό το οποίο τώρα μόλις ξεκίνησε η Μαρία και έλεγε ότι
Σχετικά με τα σχολεία, αυτή τη στιγμή έχουμε μία έξαρση. Έχουμε μία έξαρση με την έννοια πια ότι χθες, ας πούμε, ήρθε επίγον μήνυμα από τα σχολεία σε όλους τους γονείς με το να πάνε τα παιδιά να κάνουν rapid test. Είναι τα σε rapid τμήμα, test. Δεν είναι σε ναι, σε, όχι σε κάποια τμήματα, είναι αρκετά. Δεν γνωρίζω για τα αρκετά. Ξέρω ένα τμήμα ότι είχε αρκετά κρούσματα και ήρθε το μήνυμα, αλλά είναι κάτι. Πλέον είναι μια διαδικασία σύνηθε. Δηλαδή, κρούσματα στο σχολείο υπήρχαν, υπάρχουν, ευτυχώς τα παιδιά το περνούν από ό,τι φαίνεται ανώδυνα. Ναι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Δηλαδή, ένας που περνάει και λέει, βλέπει την μονάδα, λέει, ας πάω να κάνω ένα τεστ. Ναι. Αυτό είναι κακό. Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι το καλύτερο. Μα αυτό, σωστά. Τώρα δηλαδή, πάμε στο σχολείο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ο έλεγχος από κάτω. Πάμε, πεταγόμαστε δύο λεπτά, κάνουμε ένα τεστ. Δεν κοστίζει τίποτα και βέβαια μπορεί να προλάβεις πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Ωραία. Στο κλειστό τώρα πάνω, στο κλειστό του μπάσκετ, εκεί τώρα έχουμε rapid test σε παιδιά. Ναι, ανάλογα εκεί με τώρα, την κατάσταση. Εκεί τώρα πώς θα το μαθαίνουμε αυτό, για να δει και κρύο, πώς θα πάει εκεί πάνω ο κόσμος. Ανάλογα λοιπόν με την επιδημιολογική κατάσταση στα σχολεία, παραχωρούμε το συγκεκριμένο χώρο προκειμένου γιατροί από το νοσοκομείο να πραγματοποιηθούν τον έλεγχο για να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο νοσοκομείο και καταλαβαίνετε δημιουργείται αυτή η κατάσταση του συνωστισμού. Το λέω αυτό, κυρία Χατζημαρκά, γιατί χθες ας πούμε ναι, ακούστε τώρα, προχθές στάλησαν από λύκειο της πόλης μήνυμα προς τους γονείς να πάνε να κάνουν rapid έξω, δηλαδή 10 ευρώ. Έτσι που, με όλα αυτά που ζούμε, βάλτε και τα 10 ευρώ του rapid. Τα τμήματα είναι α1, α2, α4, β1, β3, βας, βθου, σου, ναι, όλα αυτά. Τα τμήματα που σας περιέγραψα, που σας είπα, είναι πολλά τα τμήματα που πρέπει να ελεγχθούν εδώ. Αφού λοιπόν αντέδρασαν οι γονείς με το rapid, τελικώς σήμερα πήγαν αυτά τα παιδιά των τμήματων που προανέφερα με self-test. Έτσι, που δεν είναι και το, δεν είναι και το ασφαλέστερο τέλος πάντων το self. Απ' την άλλη προβλέπεται, είναι κάτι ναι. Προβλέπεται όμως σήμερα για αύριο δύο φορές την εβδομάδα. Τρίτη είναι το ένα και την Παρασκευή το άλλο. Αυτό το εδώ τώρα, όλοι. Ναι, πώς θα πάνε αυτά όλα τα παιδιά. Το κόστος είναι μεγάλο. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να κάνει τόσα τεστ. Αυτή είναι η απάντηση που φέρνουν το νοσοκομείο, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα τόσα τεστ και εκτός από αυτό δεν μπορούν τόσα παιδιά να πάνε στο νοσοκομείο. Σωστά. Οπότε πότε κάθε υπάρχει μια σταθερή μέρα που πάνε στο κλειστό. Όχι, σταθερή μέρα δεν υπάρχει. Όχι. Ανάλογα με τις ανάγκες, δηλαδή εάν τα κρούσματα είναι πολλά, πηγαίνουν στο κλειστό. Ανοίγουμε το κλειστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πηγαίνουν οι γιατροί του νοσοκομείου και κάνουν τα τεστ. Ναι, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει. Ναι, όχι, μισό λεπτό. Να ρωτήσω. Να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει. Τα χρήματα αυτά. Ναι. Και απ' την άλλη, βέβαια, ο γιατρός στο νοσοκομείο είναι πολύτιμος. Δεν μπορεί να φύγει και να είναι κάθε μέρα στο κλειστό. Όχι. Να κάνει τεστ. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτό μόνο για τα παιδιά των σχολείων. Γιατί μετά τα πάρτι της αποκριάς έχουμε πάλι έτσι μια έξαρση από ό,τι βλέπω το περιβάλλον. Λέω, δεν υπάρχει. Όχι. Λόγω του ότι αυτός που πραγματοποιεί τα τεστ είναι γιατρός. Ωραία. Από το νοσοκομείο. Δεν είναι το θέμα να ανοίξει το κλειστό. Ναι, όχι, σωστά. Να ρωτήσω, να πω κάτι άλλο. Μπορεί αντί, δηλαδή ας πούμε τώρα στο συγκεκριμένο σχολείο που υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει περίπτωση να πάει εκεί στην αίθουσα πολλαπλών ο γιατρός και να κάνει τα rapid στο σχολείο το συγκεκριμένο παράδειγμα, σε αυτό που έχει πρόβλημα τώρα, δεν το έχετε σκεφτεί αυτό, δεν αν, γνωρίζω, δηλαδή, δεν αν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια σύγχρο, το ξέρω, απλά πρόταση κάνω. Ναι. Το να πηγαίνει ο γιατρός από το νοσοκομείο στο κλειστό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η διαδικασία η σωστή και η ορθή. Ναι, δεν διαφωνούμε, αλλά πώς θα το κάνουμε πιο φιλικό και πιο αυτό. Υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει στο σχολείο. Τα περισσότερα σχολεία έχουν μια αίθουσα πολλαπλών. Κάποιες φορές, σε περιπτώσεις που τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, πήγαινε η ΟΔΗ. Ναι.
όταν κρίνει δηλαδή ότι τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, ναι, πρέπει να παρέμβει, mm-hmm, το κάνει. Mm-hmm. Το κάνει. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε και τα κρούσματα, καλημέρα και από μένα, βλέπουμε ότι και τα κρούσματα στις ηλικίες μέχρι 17 ετών, αυτή τη στιγμή πανελλαδικά βρισκόμαστε κοντά στο 23%, δηλαδή ένδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση σε αυτές τις ηλικίες. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε το πιο παλιότερο διάστημα, αυτή τη στιγμή είναι πολύ έντονο. Να. Είναι πολύ παράγοντα. Και το βλέπουμε και δίπλα μας, με συγγενείς, φίλους, γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, ότι είναι σε έξαρση πάλι αυτό το θέμα, δεν τελειώνουμε με αυτό το κορονοϊό. Ναι, απλά προσθέτουμε τη φωνή τη δικιά μας, στη δικιά σας την αγωνία, γιατί όταν το δει, μας λέει ότι ένας οδηγός, συγκεκριμένη περίπτωση από τον Άγιο Νικόλαο, δεν μπορεί να λέει και ένας φίλος ο ακροατής, θα το καταλάβαινε, λέει, αν είχε πρόβλημα ένας γιατρός, αλλά οδηγός, δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος από αυτούς που είναι από την κινητή μονάδα να οδηγήσει. Όλα αυτά που λέτε τα ξέρουμε, τα λέμε, υπάρχει αλληλογραφία η οποία είναι μάλιστα και γραπτός, υπάρχουν και μηνύματα, έχουμε φτάσει σε σημείο να συγκρουστούμε, να υποθούν πράγματα τα οποία δεν θέλω τώρα να τα πω στο ραδιόφωνο. Είναι κάτι το οποίο, σας λέω, μας έχει φέρει σε τεράστια ρήξη με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από εκεί και έπειτα δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Μακάρι να ερχόταν κάθε μέρα. Είναι καλό και είναι και άδικο, βέβαια, όχι μόνο για την Ιερά Πέτρα, και για τις υπόλοιπες πόλεις. Στην Ιθία δεν πάνε και στο Μακρυγιαλό δεν πάνε. Καταλάβατε. Είναι αρμή τι άλλο άδικο. Αντιλαμβάνομαι ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να πάρει όλο αυτό το φορτίο. Είναι πολύ λογικό. Από εκεί και έπειτα θα ήταν πολύ απλό να υπάρχει αυτή η μονάδα μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές την εβδομάδα να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Και να πηγαίνει και πιο στοχευμένα. Δηλαδή τώρα που έξαρση υπάρχει σε ένα σχολείο, ας πάει στο σχολείο. Εγώ δεσμεύομαι ότι με το που κλείσουμε θα έχω πάλι μια επικοινωνία. Πάντως, κυρία Χατζημαργάκη, να ξέρετε ότι έχουν έρθει επίγοντα μηνύματα στα mail των γονιών που έχουν παιδιά στα λύκεια. Έτσι, και αυτό εντάξει, είναι. Δεν χρειάζεται πανικό, έλεγχο. Όχι, δεν λέμε, για έλεγχο λέμε κι εμείς. Ναι, υπάρχει, χρειάζεται έλεγχο. Για να σταματήσει η διασπορά. Όχι, για να σταματήσει η διασπορά του ιού. Θα συμφωνήσω και με το νοσοκομείο και με τον κύριο Πετρά, ο οποίος είμαστε σε συνεννόηση προκειμένου να γίνονται τα τεστ και οι διαδικασίες. Και θα ενημερωθούμε. Ωραία. Αυτό, για να ξέρουμε κι εμείς, μια ανακοίνωση από εσάς, έστω δύο κουβέντες, ότι ξέρετε γίνονται rapid την Τετάρτη, να μας ενημερώνετε κάθε πότε γίνεται, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, και αυτό με τα σχολεία στο κλειστό επίσης, να ξέρουμε πότε γίνονται, μήπως και σταματήσουμε τη διασπορά. Σας είπα να τελειώνουμε, ότι από την πρώτη στιγμή κάνουμε τα πάντα, είμαστε στη συνεννόηση, πράγματα τα οποία δεν είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου γίνονται. Από εκεί και πέρα είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και συνεχίζει να είναι πρωτόγνωρη. Τα δεδομένα αλλάζουν, οι μεταλλάξεις αλλάζουν. Η διασπορά, ο τρόπος διασποράς του ιού αλλάζει και έτσι την αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν πλάνα και συγκεκριμένα πράγματα. Από εκεί και πέρα θα συνεννοηθούμε πάλι με το νοσοκομείο και αν χρειαστεί αυτές τις μέρες το κλειστό να παραμένει κάθε μέρα ανοιχτό, θα γίνει. Θα γίνει. Μην ξεχνάτε ότι πριν περίπου ένα μήνα με το που ανοίξαν τα σχολεία μετά τις γιορτές, εκεί το Γενάρη, Φλεβάρι, αρχές Φλεβάρι, το κλειστό ήταν ανοιχτό κάθε μέρα. Πήγαιναν κάθε μέρα οι γιατροί. Μάλιστα. Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν. Ωραία. Κρατάμε ότι την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο για ράβιτε εδώ. Θα μας ενημερώσετε. Έτσι, να μπορεί να προγραμματιστεί και ο κόσμος και περιμένουμε την ενημέρωση και από εσάς για να ξέρει ο κόσμος που έχουμε έτσι, ερωτήματα και εμείς κάθε πότε γίνονται και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μπορούμε να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τα rabbit test και τα σχολεία που λέμε από το πρωί ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι σε έξαρση με τα πάρτια και πώς να περιορίσεις, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά τώρα, πες μου, δεν παίζει. Εδώ δηλαδή, δύο χρόνια τώρα μέσα, τηλεκπαίδευση, τέτοιο, χωρίς πολλές εξόδους, ούτε για ένα καφέ που λέει ο λόγος δεν πάνε. Όταν τα επιβλέπεις.